απαντήσεις στο δυστύχημα των Τεμπών ζητούν κυρίες και κύριοι συγγενείς των θυμάτων, όρισαν πραγματογνώμονες και αυτοί παρουσίασαν τις πρώτες εκτιμήσεις τους σήμερα για τα αίτια της τραγωδίας. Θα μας ενημερώσει ο Γιάννης Γιάκας. Ακριβώς, Λίνα, πρέπει να πούμε ότι η Επιτροπή των Τεχνικών Συμβούλων ενημέρωσαν τους δημοσιογράφους για κάποια από τα συμπεράσματα στα οποία έχουν καταλήξει. Αρχικά να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι μας ενημέρωσαν ότι ερευνούν πολύ σοβαρά, ερευνάται το φορτίο που είχε η εμπορευματική αμαξοστοιχεία που συγκρούστηκε με την εμβατική αμαξοστοιχεία της Hellenic Train στα Τέμπη, καθώς και γιατί έγινε η τόσο μεγάλη έκρηξη που είδαμε και στα βίντεο από την ώρα του δυστυχήματος, αλλά και γιατί επεκτάθηκε τόσο γρήγορα η πυρκαγιά. Κάτι σοκαριστικό που μας ανέφεραν είναι πως κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους, η οποία είναι ακόμα σε εξέλιξη, διαπίστωσαν πως δεν υπάρχει καμία νομοθεσία για την πυρασφάλεια στα τρένα. Όπως χαρακτηριστικά μας είπανε, το αν μέσα ένα βαγόνι θα έχει ένα σύστημα πυρόσβεσης, αν θα έχει έναν πυροσβεστήρα ή οτιδήποτε, είναι στη διακριτική ευχέρεια του διαχειριστή των αμαξοστοιχειών. Οπότε δεν υπάρχουν μόνο συστάσεις, μόνο συμβουλευτικά κάποιοι κανόνες που αν θέλει ο διαχειριστής ακολουθεί, αν δεν θέλει, όχι. Κάτι άλλο που μας ανέφεραν επίσης είναι ότι από τα ηχητικά ντοκουμέντα που διέρευσαν αλλά και που είναι και στην διάθεσή τους αλλά και περιέχονται και στην δικογραφία, διαπιστώνεται ότι το επίμαχο χρονικό διάστημα πριν το δυστύχημα δεν υπήρχε τυποποίηση των συνομιλιών. Δηλαδή, όσοι εμπλέκονταν εκείνη τη στιγμή δεν είχαν μια συγκεκριμένη φόρμα κατά την οποία θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν και να συνεννοηθούν, ναι, ώστε να αποφευχθεί το συγκεκριμένο δυστύχημα. Οι συνεννοήσεις δηλαδή γινόντουσαν, να το πούμε έτσι και με συγχωρείτε για την έκφραση, μπακάλικα. Κάτι ακόμα το οποίο μας ανέφεραν και θα κλείσω, Λίνα, με αυτό, είναι όσον αφορά τις ραδιοεπικοινωνίες. Υπάρχουν κάποια σημεία του σιδηροδρομικού δικτύου, υπήρχαν τουλάχιστον πριν το δυστύχημα, όπου είναι τυφλά, δηλαδή που ο μηχανοδηγός δεν μπορεί να επικοινωνήσει με κανέναν παρά μόνο αν έχει σήμα το κινητό του τηλέφωνο και όπως μάλιστα μας ανέφεραν, αυτό δεν πρόκειτο για κάποια βλάβη, αλλά ήταν σε γνώση όλων. Βέβαια, μάλιστα, κατέληξαν στο συμπέρασμα, το οποίο ακούμε πλέον εδώ και 1,5 μήνα, πως παρά το γεγονός ότι έγιναν ανθρώπινα λάθη, παρά το γεγονός πως πολλά αφέθηκαν στον ανθρώπινο παράγοντα, αν η τηλεδιοίκηση λειτουργούσε, τίποτα από αυτά δεν θα είχε συμβεί. Αυτά λοιπόν είναι τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος για την τραγωδία στα Τέμπη από τους εμπειρογνώμονες που έχουν ορίσει οι οικογένειες των θυμάτων. Σε ευχαριστώ, Γιάννη. Πάμε να τους ακούσουμε. Θα πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για την ασφάλεια των τρένων, για την πυρασφάλεια των τρένων, που μέχρι στιγμής δεν υπάρχει, υπάρχουν μόνο απλά συστάσεις. Σας ακούσαμε να λέτε ότι αν υπήρχε τηλεδιοίκηση, το δυστύχημα δεν θα είχε γίνει. Δεν θα είχε γίνει, γιατί πολύ απλά, όσα ανθρώπινα λάθη και αν υπήρχαν, τα τρένα πριν συγκρουστούν θα σταματάγαν. Το θέμα της φωτιάς πρέπει να ερευνηθεί μέχρι τέλους. Δεν ξέρουμε ακόμα από πού έχει ξεκινήσει και πώς έχει μεταδοθεί. Πρέπει όμως σίγουρα να βρούμε και να καταλήξουμε σε συμπέρασμα. Φυσιολογικό, αυτό που βλέπουμε σαν υλικό που κάηκε, εκ πρώτης όψεως δεν είναι, γιατί βλέπουμε άλλα σιδηροδρομικά ατυχήματα από όλο τον κόσμο και δεν έχουμε κάτι παρόμοιο.